Στο Βενεζέλας μαζί μας εδώ στο ΔΑΚ Τρίπολης, ακόμα ένα φεστιβάλ ρήψεων Μανώλης Μανολόπουλος στην εργατική πρωτεύουσα, παρουσία πολύ σπουδαίων αθλητών που διεκδικούν όρια και ρεκόρ, και θα θέλαμε ένα σχόλιο για την φετινή διοργάνωση. Ναι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι αγώνες στέκονται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουμε ήδη, όπως ξέρετε και εσείς, πολύ σημαντικές επιδόσεις. Πολλοί μεγάλοι αθλητές έχουν δώσει το παρόν. Ο Κύπριος παγκόσμιος πρωταθλητής το 2019 στη σφυροβολία, έως στη δισκοβολία, ο Παρέλης, οι δικοί μας οι αθλητές, οι καλύτεροι της περιφέρειας είναι εδώ. Είχαμε πολύ καλές επιδόσεις στη σφυροβολία K18, με δύο κοπέλες, τρεις κοπέλες από την περιφέρεια μας έχουν πιάσει όριο για πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και σήμερα το πρωί δύο κοπέλες ρίξανε πάνω από 60 μέτρα. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί ο αγώνας αυτός διατηρείται σε ψηλό επίπεδο. Και φέτος είχαμε και την προσθήκη ενός νέου κλωβού, όπως είδατε κι εσείς, πιστοποιημένου, αγωνιστικού, και πιστεύω ότι με τη στήριξη της περιφέρειας και του Δήμου, και φέτος οι αγώνες στέκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και να πούμε βέβαια ότι έχουν έρθει αθλητές εδώ να αγωνιστούν εκτός συναγωνισμού, προκειμένου να διεκδικήσουν επιδόσεις για σημαντικές διοργανώσεις και εξασφάλιση ορίων. Ο αγώνας είναι καταξιωμένος, είναι αξιόπιστος. Οι αγώνες μετράνε στο ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Οι ομοσπονδιακοί προπονητές, όπως είδατε και εσείς, είναι όλοι εδώ. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, η Σοφία Σακοράφα, είναι εδώ. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ανταποκριθεί, ο αθλητικός κόσμος και οι ρήπτες της Ελλάδας, αλλά και πολλοί Κύπροι φέτος. Είχαμε πάνω από 12 πολύ αξιόλογες συμμετοχές από την Κύπρο. Είναι εδώ. Εντάξει. Πιστεύω ότι το μεγάλο κέρδος, όπως έχω πει και πάλι, για μένα είναι τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία μέσα από αυτούς τους αγώνες έχουν αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο στις ρήψεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν ένα αγώνα στην περιοχή τους τόσο μεγάλο και να βλέπουν τους μεγάλους αθλητές από κοντά. Και μέσα από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν εδώ και από στελέχη του ΣΕΓΑ, και όχι μόνο, και από τοπικούς εκπροσώπους τοπικών φορέων του Δήμου, μέσα από αυτή το επίπεδο των αγώνων και τις εγκαταστάσεις, γίνεται ακόμη πιο αναγκαίο το γεγονός, ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξη εξέλιξη των υποδομών εδώ στην περιοχή μας. Και έχει τεθεί αυτό το ζήτημα, τέθηκε για ακόμη μια φορά. Ελπίζουμε να έχουμε και εξελίξεις σύντομα στην πορεία. Κοιτάξτε, το καιρό στην Τρίπολη είναι δύσκολος και έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα. Τα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που θα θέλαμε να έχουμε στα σπριτ και στα άλματα, γιατί η προετοιμασία είναι πάρα πολύ προβληματική το χειμώνα. Πιστεύω ότι εντάξει, το 2024 είναι επιτακτική ανάγκη να δρομολογηθεί. Επιτέλους, από ό,τι ξέρω, έχει δρομολογηθεί, υπάρχει πρόθεση να ολοκληρωθεί σύντομα μέσα στο 2025 ένας κλειστός χώρος προπόνησης. Δηλαδή, και αυτό δεν το λέμε για να χαριτολογώ, αποδεικνύεται. Βλέπετε την αγάπη έτσι, που έχουν τα παιδιά για το Στίβο, και βλέπετε γιατί έχουν πετύχει και τα σωματεία της περιφέρειας στο Στίβο. Και ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρκαδίας ήταν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Φανταστείτε πόσο θα βοηθήσει όλα τα σωματεία της Τρίπολης ένας κλειστός χώρος προπόνησης. Που θα δημιουργηθεί κυρίως για το Στίβο, αλλά θα μπορούν και κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες ομάδες να κάνουν προετοιμασία, μπάσκετ ή οτιδήποτε, έτσι όσον αφορά το. Λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη σε μια πόλη με δύσκολες καιρικές συνθήκες σαν την Τρίπολη. Επιτέλους αυτό το πράγμα να πάρει σάρκα και ωστά. Εγώ θέλω να πω ότι όντως η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και πιστεύω με τη συμβολή και της περιφέρειας, ο Δήμος έχει την πρόθεση, με τη συμβολή και της περιφέρειας θα ολοκληρωθεί σύντομα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ξενιά Αργυρτάκη, εδώ μαζί μας στην Τρίπολη, θα μπορούσατε να μην δίνετε το παρόν και σε αυτή την ημερίδα, γενικά σε όλα τα γεγονότα του Στίβου, αλλά στο φεστιβάλ ρήψεων Μανώλης Μανολόπουλος, και φέτος το αγωνιστικό επίπεδο είναι υψηλότατο, πολύ μεγάλες συμμετοχές, πολλές συμμετοχές και πολύ σημαντικές συμμετοχές Ελλήνων πρωταθλητών και Κύπριων πρωταθλητών και πρωταθλητριών. Θα θέλαμε το σχόλιο σας για την διοργάνωση.
η διοργάνωση, για άλλη μια φορά είμαι εδώ και θα είμαι πάντα στην Τρίπολη, το καταλαβαίνετε. Η διοργάνωση φέτος έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι έχουν έρθει επίπεδου παγκοσμίου πρωταθλητές. Ο Παρέλης, ας πούμε, ήταν και στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι διοργανωτές εδώ έχουν αναγκαστεί και έχουν κάνει αγωνίσματα για όλες τις κατηγορίες, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από όλους τους αθλητές που ασχολούνται με τις ρήψεις, και έτσι βλέπετε ότι ξεκινάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, και αυτό ενώ θα μπορούσαν να κάνουν έναν αγώνα, κάνουν ξεχωριστά, γιατί σε κάθε κατηγορία συμμετέχουν 8 με 12 αθλητές. Άρα το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Η Τρίπολη είναι από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που έχει γήπεδο ρήψεων, και που εκτός από το γήπεδο των ρήψεων τις επιτρέπεται και οι καλές ρήψεις γίνονται μέσα στο κεντρικό, όπως γίνονται στα παγκόσμια και στα ολυμπιακά, στους παγκόσμιους αγώνες και στους ολυμπιακούς αγώνες. Δεν θα συναντήσουμε σε όλη την Ελλάδα σε άλλη πόλη να γίνεται σε κεντρικό, κυρίως η σφύρα. Μα η σφύρα αυτή τη στιγμή, για τη σφύρα αυτή τη στιγμή περιμένουμε να είναι 3 με 4 άτομα να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα πρέπει να προσεχθεί. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει όλη η πόλη να κινητοποιηθεί, όλη η περιοχή να κινητοποιηθεί, για να μπορέσουμε να καθιερώσουμε αυτό τον αγώνα, όχι σε ελληνικό επίπεδο. Ήδη οι Κύπροι φέτος το αγκάλιασαν. Ήρθαν με τη βασική τους ομάδα. Ήρθαν με μεγάλη αποστολή. Τα παιδιά από την Κρήτη το ίδιο. Άρα και εάν δεν ήταν και τα Παπαφλέσια αύριο, που υπάρχουν αγωνίσματα που θα διεξαχθούν και στα Παπαφλέσια, θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και στο Ακόντιο και στα υπόλοιπα αγωνίσματα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Το ίδιο πρόβλημα είναι από όταν έτρεχα εγώ εδώ πέρα. Γυμναζόμασταν εδώ χωρίς κλειστό, χωρίς τίποτα. Και βλέπουμε οι πόλεις που δεν έχουν τόσο ανάγκη το κλειστό. Δεν μιλάμε για κανένα κλειστό τεράστιο. Να καλυφθεί ο χώρος πίσω από τις κερκίδες. Είναι κάτι που το λέω κάθε φορά. Ο χώρος πίσω από τις κερκίδες να κλείσει, γιατί ακόμα και σήμερα που βρέχει, θα μπορούσαν την προθέρμανσή τους τα παιδιά να την κάνουν ασφαλή και να πάνε με ασφάλεια, χωρίς να βραχούν, και να πάνε να αποδώσουν καλύτερα στον αγώνα. Οι αγώνες διεξάγονται με όλες τις καιρικές συνθήκες. Δεν εμποδίζει η βροχή τους αγώνες, αλλά άλλο να πάει να ξεκινήσει κάποιος αθλητής στεγνός και άλλο να είναι βρεγμένος. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγες οι χρονιές που είχαμε βροχές. Πολύ συχνό το φαινόμενο. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Και με τη συγκεκριμένη διοργάνωση του επίπεδου, αλλά και με όλα τα διαφυσιολογικά που πραγματοποιούνται, πάντα έχουμε πρόβλημα με τις βροχές. Θα μπορούσαν να διευκολύνουν, και θα μπορούσε λόγω υψομέτρου, εάν ήταν κλειστό, να είχαμε την προετοιμασία αθλητών υψηλού επίπεδου στις μεσαίες και στις μεγάλες αποστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε ρε! Μακριά η σφυρά να κατεβεί. Hi, κύριο.
Μπράβο! Τι είπατε πάνω στα βόρτια. Μπράβο! Είσαι, όπως μπαίνει. Ωραία, μαλάκι σου. Μόνο μία, γύρω. Εγώ έφερα. Έφερα κάτω, κάτω, ξέρεις, μην είπες.